πέρα. Έχεις arcade. Pong, σύστημα της Atari. Το οποίο ήταν το πρώτο μηχάνημα που έβγαλε ποτέ η Atari. Είναι η πρώτη κονσόλα που έβγαλε ποτέ. Είναι πριν το Master System. Pong, που είχε βγάλει Nintendo μόνο στην Ιαπωνία. Λοιπόν, τώρα θα δείξουμε την πρώτη κονσόλα που βγήκε ποτέ. Το Magnavox Odyssey. Ήρθατε σε άλλο ένα Game Maniacs και το δεύτερο για αυτή την εβδομάδα. Βρισκόμαστε στο σπίτι του Διονύση Μπινιώρη, με nickname Μπίθης. Πάμε να δούμε τη συλλογή του. Λοιπόν, Διονύση, έριξα μια ματιά στο δωμάτιό σου, αλλά πολλά από αυτά δεν ξέρω τι είναι. Θέλω να μου δείξεις εσύ. Ευχαριστώ. Εδώ βλέπουμε official figures της Nintendo. Όλοι, Mario, ναι, ακριβώς. Ναι, ναι, Yoshi, ο Γόριο και ούτω καθεξής. Πάμε δίπλα στο νέο Joshi Din, η πρώτη προσπάθεια που έκανε η SNK να γυρίσει αυτές τις τεράστιες κασέτες που βλέπεις, να τα γυρίσει σε CD. Δυστυχώς ψιλοαπέτυχε, γιατί φαντάζομαι να βάζεις το CD, να θες να παίξεις ένα παιχνίδι, να φτιάχνεις καφέ, toast, να πλώνεις τα ρούχα και ακόμα να προσπαθεί να φορτώσει την πρώτη πίστα. Ξεκινάμε στο Sega Saturn. Είναι έκδοση DC School, έχουν βγει μόνο 50.000 κομμάτια. Δεν το έχω δει πουθενά αυτό. Ναι, έχει κυκλοφορήσει μόνο στην Ιαπωνία. Η μόνη αλλαγή που υπάρχει και ιδιαιτερότητα είναι ότι είναι διαφανές έκδοση. Έχει κάποιο έξτρα φωτισμό, ένα μπλε φωτισμό όταν τον βάλει σε λειτουργία, περισσότερο εφέ. Δίπλα συσκευή είναι ένα GameCube, όσο και αν δεν το φαίνεται. Δεν μοιάζει με GameCube πάντως. Ακριβώς. Έκανε μια συνεργασία η Nintendo με την Panasonic και βγάλανε αυτό το όμορφο μηχάνημα για μένα. Άλλοι μπορούν να το θεωρήσουν τερατούργημα. Παίζει και DVD player. Παίζει απλά DVD. Βλέπεις και ταινίες. Ακριβώς. Σε αντίθεση με το προηγούμενο που έπαιρνε τα πολύ μικρά δισκάκια. Πολύ ωραία. Και έτσι δεν θα μπορούσε να παίξει κάτι άλλο από τα πολύ μικρά δισκάκια. Ενώ το συγκεκριμένο παίζει και ταινίες. Okay, πάμε στο Sega Saturn, το Ιαπωνικό, η Ιαπωνική έκδοση. Γι' αυτό είναι και σε άσπρο, σε αντίθεση με το Ευρωπαϊκό Αμερικάνικο που ήταν σε μαύρο. Το συγκεκριμένο είναι η Ιαπωνική έκδοση του Sega Saturn. Πάμε προς τα πάνω, προς τα games. Βλέπουμε διάφορα games από Super Famicom, ιαπωνικές εκδόσεις των παιχνιδιών, Nintendo 64, Game Gear, Virtual Boy, βλέπουμε κάτω χαμηλά, ναι, κάποια, AES κασέτες της SNK, κλασικές AES κασέτες της SNK, Kings of Fighters, Shadow Spirits, Real Bound, τα κλασικά παιχνίδια που παίζανε τότε στις SNK και στα arcade μηχανήματα. Πάμε να δούμε και πώς είναι από μέσα. Τον χειριδιάκι. Και αυτή πάρα πολύ μεγάλη κασέτα, χωρητικότητα 738 MB. Όντως είναι πολύ μεγάλη. Έχει δύο πλακέτες πυρητίου για να μπορέσει να χωρέσει όλα αυτά τα MB. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητά της και γι' αυτό είναι και τόσο μεγάλη. Αυτά εδώ πέρα τι είναι? Αυτά όσο άφησε ο Καρχαρίας και δεν τα έφαγε. Ναι. Είναι ειδικές εκδόσεις, 20 χρόνια Mario. Το Mario Bros. Το 1, όπως ήταν στην αρχική του έκδοση στην Ιαπωνία, στο NES. Και το Zelda, όπως βγήκε επίσης στην Ιαπωνία στο NES. Το οποίο καλύτερα έχεις. Ακριβώς. Και βγήκαν επαιδιακή έκδοση, 20 χρόνια Μάριο, και τα βγάλανε κατά αυτόν τον τρόπο για το Game Boy Advance. Αυτό πρέπει να είναι από τη συλλεκτική του Hitman. Ακριβώς, από το πλαίσιο. Hitman Absolution. Ακριβώς. Πόσο φαίνεται, δεν σου φαίνεται λίγο fail σαν φιγούρα? Εγώ περίμενα κάτι πολύ πιο ωραίο. Ένα ωραίο Hitman. Είναι σαν μωράκι. Το συγκεκριμένο το Call of Duty, το Black Ops, το Declassified. Είναι PSV, Limited Edition. Να τα ανοίξουμε. Εντάξει, πολύ γνωστό. Απλά είναι PSV και έχει απάνω ζωγραφισμένο το Declassified. Δεν είναι κάτι το. Κάτι το ιδιαίτερο. Εντάξει, ναι. 3DS. Να δούμε και το 3DS. Βεβαίως. 3DS. Mario. Mario Kart συγκεκριμένα. Σε Aqua Blue. Ένα πολύ ωραίο χρώμα. Ναι. Από τα αγαπημένα μου χρωματάκια. Εδώ βλέπω έχεις κάτι και από το DJ Hero. Ναι, ακριβώς. Συγκεκριμένα είναι το DJ Hero το 1. Το οποίο είναι έκδοση Renegade με κάποιο CD του Jay-Z. Σου δίνει κάποια τραγούδια bonus του Jay-Z, σαν έκδοση. Έχω τον Warcraft Forever, χρόνια συνδρομητής και παίκτης. Ναι, χρόνια συνδρομητής και παίκτης. Τρεις Collector's Edition, ένα από τα τρία είναι το Mr. Pandaria, βλέπουμε μπροστά. Από εδώ είναι το Wrath of the Lich. Ακριβώς, και το Cataclysm. Και βλέπουμε μπροστά δύο Full Epic χαρακτήρες, ο ένας είναι Warrior, Full Epic. Και άλλος είναι ένας ροκ. Αυτός είναι ο Warrior. Ναι. Έχει και ωραίο σπαθάκι. Εν τω μεταξύ δεν παλεύει με το ρογ, γιατί βλέπω εδώ βέλη. Ναι, με κάποιο χάντερ. Του λείπει και ένας χάντερ ακριβώς. Ναι. Του λείπει ένας χάντερ. Α, το έχει τρυπήσει και λίγο την κάπα βλέπουμε εδώ πέρα. Να δούμε λιγάκι και το ρογκά. Ναι. Πρέπει να είναι undead. Ναι, ακριβώς, undead. Δεν μοιάζει και πολύ με undead, το κατάλαβα ίσα από εδώ πέρα που είναι φαγωμένος. Εδώ το λέμε τα κάθαρα. Παρακαλώ, μην ακουμπάτε. Όχι, δεν θα ακουμπήσω. Και από κάτω. Ό,τι θέλετε στον προϊστάμενο. Καμία σχέση με το θέμα, αλλά εντάξει. Μια ωραία κονσολίτσα. Λίγο τερατώδης βέβαια, έτσι όπως την έκανε η Sega στην εποχή της. Είναι το Mega Drive το 1, το οποίο από πάνω έχει το 32 επί.
από κάτω το Mega CD, την πρώτη έκδοση του Mega CD, γιατί βγήκε και η δεύτερη Mega CD. Να τα δούμε και από κοντά. Το κακό με την όλη κονσόλα ήταν όταν χρειαζόταν να κάτσεις να παίξεις, έπρεπε να βάλεις όλα τα καλώδια, όλους τους φορτιστές, όλους τους μετασχηματιστές και χρειαζόσουν ένα τουλάχιστον 8 θέσεων μπρίζα. Οχτά μπρίζω. Μη σου πω ότι πρέπει να πάρεις και τη ΔΕΗ τηλέφωνο να σηκώσει μια γεννήτρια ακόμα. Το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, και δύο φιγούρες από το Mario Kart. Τα συγκεκριμένα είναι κουρδιστά, άμα τα κάνεις πίσω φεύγουν. Α, είναι από αυτά που. Ναι, ακριβώς. Τα αφήνεις και φεύγει. Okay, εντάξει. Εντάξει, Μάριο. Δεν θα τρέξει άλλο. Πάμε παρακάτω. Virtual Boy, μία από τις μεγαλύτερες αποτυχίες της Nintendo. Παίζεις μισή ώρα και μετά πραγματικά πρέπει να πας χαπάκια ναυτίας. Ναι, έχω ακούσει ότι. Είναι σε μισή ώρα, πραγματικά πατάς εδώ, βρίσκεις απέναντι. Εντάξει, αρκετά σπάνια κονσόλα να τη βρεις αυτή την κατάσταση. Συνήθως κάτι θα λείπει, κάτι θα είναι σπασμένο ή δεν θα δουλεύει γενικώς. Και πάλι φιγούρες βλέπουμε από το Mario Kart και βλέπουμε και φιγούρες από τον Galaxy το 1. Τιμημένη κονσόλα, μία από τις καλύτερες που βγήκε στον κόσμο. Πιστεύω εδώ βασίστηκε η arcade βιομηχανία. Neo Geo, SNK, Metal Slug, Kings of Fighters. Πάμε στο 3DO και εδώ πραγματικά δεν ξέρω τι να πω, ήταν μια πλήρη αποτυχία. Δεν είχε πραγματικά ένα σωστό παιχνίδι που να πεις ότι θα μπορείς να κάτσεις να αφιερώσεις χρόνο ή να κάτσεις τουλάχιστον να κάτσεις να το δεις. Εδώ πέρα συνεχίζουμε, είναι μια τιμονιέρα. Η G25 της Logitech, μια από τις καλύτερες τιμονιέρες που υπάρχουν, μαζί με τη G27, μια ιαπωνική έκδοση, την περίεργο, του NES. Είναι η δεύτερη έκδοση του NES, σε πάρα πολύ μικρή έκδοση. Πίσω βλέπουμε το PC Engine, Core Graphics X, είναι της NEC, αποτελεί ένα μέρος μια μεγαλύτερη συσκευή που έχει και CD. Και παίζει και από μόνο του. Συνδέει το controller και απλά παίζει με την τηλεόραση. Διαφορά games. Λοιπόν, το καμάρι της συλλογής μου, αυτό δεν έφυγε ποτέ από η Ιαπωνία, λέγεται Regulation 7, R7. Τι ιδιαιτερότητα έχει το βάψιμο, ότι ονομάζεται έτσι και κατασκευαστήκαν μόνο 25.000 κομμάτια στην Ιαπωνία. Πολύ και πληρωθήκανε σε slot machines, τα λεγόμενα πατσίγκο στην Ιαπωνία, σε τυχερά παιχνίδια. Όπως δηλαδή έπαιρνε, κέρδιζε στα σκουλοχέρδες, να το πω έτσι, κληρώνε μια τέτοια κονσόλα. Εσύ εκεί κέρδισες και την απέκτησες στην κονσόλα ή την αγόρασες? Όχι, σε ένα μαγαζί με arcade και retro games. Α, πήγες εκεί και αγόρασες. Ακριβώς. Άλλο ένα μεγάλο καμάρι και πολύ σπάνιο, το Mega Jet, είναι Mega Drive, όσο και δεν το φαίνεται. Είναι ένα φορητό Mega Drive. Έλα, αυτό τώρα το συνδέεις στην τηλεόρασή σου, ναι, βάζεις την κασέτα από πίσω και παίζεις παιχνίδια Mega Drive. Υπήρχε στη JAL. Η JAL είναι οι αερογραμμές της Ιαπωνίας, Japan Airlines. Όποιος ήθελε λοιπόν να παίξει, τα είχε μέσα στα καθίσματα. Οθόνη μπροστά, έπαιρνε στο παιχνιδάκι σου, ήθελες να ταξιδέψεις στη Ιαπωνία και έπαιζε στο παιχνίδι σου. PlayStation 1, η δεύτερη έκδοση, η πιο σλιμ που έχει βγάλει, ένα χαρακτήρα από το Tekken το 5. Game Boy, η πρώτη γενιά. Game Boy Light, η οποία είναι και πολύ σπάνια έκδοση, γιατί συγκεκριμένη είναι η Tezuka Ozamu Gold Shop. Κληρωνόταν μόνο σε 3.000 αντίτυπα στην Ιαπωνία και συγκεκριμένα το είχε και ένα αυτοκόλλητο, αλλά έχει φύγει με την πολύ κυρία για το παίξιμο. Και πραγματικά πολύ σπάνιο. Μόνο και μόνο για το αυτοκόλλητο και το είναι ονομασία για τίποτα άλλο. Ότι υπήρχαν πολύ λίγα. Micro Game Boy, είναι παιδιακή έκδοση. 20 χρόνια Mario. Το λέει κιόλας από πίσω. Πολύ ωραία κονσολίτσα. Αυτή είναι, την έχω. Καλά, εγώ δεν είμαι από το 1982, αλλά λέμε τώρα. Την έχω από το 1982. Είναι η πρώτη κονσόλα, από τις πρώτες κονσόλες που βγάλει Nintendo. Έτσι ξεκίνησε. Το Early Panic. Το λέει κιόλας. Nintendo. Έτσι ξεκίνησε. Είναι από το 82 αυτή η κονσόλα. Δουλεύει άψογα. Πού τη βρήκες? Με πολύ ψάξιμο. Πάρα πολύ ψάξιμο στην Ιαπωνία. Λοιπόν. Από πίσω βλέπουμε την ιαπωνική έκδοση του Game Gear, γι' αυτό και είναι σε άσπρο και δεν είναι σε μαύρο. Το έχουμε συνηθίσει στην Ευρώπη και στην Αμερική να είναι σε μαύρο, αλλά στην Ιαπωνία είναι σε άσπρο μόνο. Εδώ βλέπουμε τα Atari Lynx το 2 ακριβώς από πίσω, τα Atari Lynx το 1 από εκεί. Και το άλλο Lynx. Εδώ το Game Boy Advance το συγκεκριμένο. Είναι King of Fighters EX New Blood το συγκεκριμένο. Είναι έκδοση δηλαδή συγκεκριμένη για το σύγχρονο και αυτό πάρα πολύ καλή έκδοση. Και τότε είναι δώρο μαζί με το παιχνιδάκι αντίστοιχα. Εδώ έχουμε ένα Game Boy SP, το κλασικό σε όλους μας sandwich, Game Boy, έχρωμο. Δύο Neo Geo Pocket, αυτό είναι το ασπρόμαυρο, η ασπρόμαυρη έκδοση, αυτή είναι η έχρωμη έκδοση με την έχρωμη οθόνη. Και εδώ βλέπουμε δύο κονσόλες που πραγματικά δεν έχουν φύγει από την Ιαπωνία και είναι πάρα πολύ λίγα κομμάτια. Η Bandai αποφάσισε να βγάλει το 91 μια φορητή κονσόλα. Δεν ξέρω αν ήταν πετυχημένη ή όχι, δεν είμαι σε θέση να το κρίνω. Εγώ πιστεύω ότι ήταν επιτυχημένη γιατί έβγαλε πάρα πολλά RPG με τη συγκεκριμένη κονσόλα. Είναι η έκδοση η έχρωμη, Color, και η ασπρόμαυρη έκδοση. Λέγεται απλά Gondersan. Bandai Gondersan.
Έτσι λέγεται. Περίεργο να μου. Ναι, όντως. Και ακριβώς από πίσω βλέπουμε στη γωνία το Atari Lynx το 1. Γιάννη, τι είναι αυτά? Είναι 3D posters από δύο πολύ γνωστές ταινίες, το Robocop και το Rocky. Λοιπόν, εδώ βλέπω διάφορες φιγούρες από games που έχεις. Το Predator. Ναι, Marcus Phoenix. Ο Freddy Krueger. Ο Chris Redfield από το Resident Evil. Ναι. Ο Big Daddy. Από τον Bioshock 2. Το πρώτο. Ναι, το πρώτο ακριβώς. Εδώ ακριβώς αυτή η φιγούρα είναι official product της Capcom. Και αν θυμάσαι το Resident Evil το 1, μόλις άνοιγες μια πόρτα, δεν είχε ένα βιντεάκι που εμφανιζόταν ένα ζόμπι που κοίταγε την κάμερα και έτρωγε έναν αστυνομικό. Αγαπημένος μου ήρωας. Θα του συστάω μακράν ο Spawn. Ο μεγάλος στη μέση. Kratos. Σχιζοφρένιζε ο φόνος με το πριόνι. Alone the Dark. Και ο Terminator βλέπουμε στην άκρη. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε είναι ένα χειριστήριο αυτό το αλυσόπριονο. Χειριστήριο. Είναι χειριστήριο του PlayStation 2 για το Resident Evil 4. Αν δεις από πάνω τα... Πάμε να το δούμε. Θα το δεις και από κοντά, θα δεις τα κουμπάκια. Είναι και βαρύ. Ακριβώς. Κοίτα τα κουμπάκια. Δύο αναλογικά, τρίγωνο τετράγωνο. Το start είναι η μανιβέλα. Τραβώντας μανιβέλα ξεκινάει το παιχνίδι. Και έχει αισθητήρα κίνησης, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να πατήσει το R1 για να σηκώσει το όπλο χαρακτήρας. Σηκώνεις απλά το συγκεκριμένο μηχάνημα. Α, καταπληκτικό. Το αλυσοπρίωνο δηλαδή. Και έτσι παίζεις και τραβάς τέλος πάντων σκανδάλι. Αντίστοιχα. Μπορούμε να το βγάλουμε λίγο, σε βολεύει? Δεν ξέρω, το έχω βγάλει ποτέ μου. Να σου πω την αλήθεια, είναι σφραγισμένο. Πάμε στο NES. Ευρωπαϊκή έκδοση του NES. Για αυτό που λέγαμε και πριν. Ακριβώς, είναι το 64. Μια έκδοση που είναι κόκκινη και διαφανίζει. Ο Dante Inferno. Το Dante's Inferno. Ο God of Guitar Hero. Παιχνίδια από Mega Drive, 32 EP και PlayStation 2. Και κάποιες εκδόσεις του Gran Turismo που δεν βγήκαν από την Ιαπωνία. Lord of the Rings, ένα από τους μαυροκαμπαλάρες. Βλέπουμε εδώ μια κονσόλα αμερικάνικη, το οποίο μπορεί να παίξει NES, Master System και Super Nintendo. Ας δούμε και λίγο τα περιφερειακά. Ένα arcade stick. Για το Soul Calibur 4. Και, ναι, και πάει και σε όλα τα παιχνίδια, δεν είναι μόνο για το Soul Calibur 4, είναι για πολλά. Ζάπερ. Για το PlayStation Move. Συγκεκριμένο, αυτό είναι συνεργασία της PlayStation με την Namco και είναι για το Ridge Racer το 1. Έχει ανάδραση και γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχει αυτό εδώ πέρα. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτό είναι σαν τιμόνι, κάνει τη δουλειά του τιμονιού. Αυτό το έχουν φτιάξει από το Street Fighter το 2 και για το παίζεις? Super Nintendo. Το έχουν φτιάξει κατά αυτόν τον τρόπο έτσι ώστε να σε βολεύει πάρα πολύ. Η Capcom το έχει φτιάξει πρώτα απ' όλα η εταιρεία. Που σε βολεύει πάρα πολύ στο να παίζεις Street Fighter, να κάνεις κινήσεις. Γι' αυτό είναι έτσι. Xbox 360. Ένα Xbox 360. Halo 3 έκδοση. Είναι από το Halo 3. Ναι, 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 ακριβώς. Εδώ απαγορεύονται τα laptop και υπολογιστές. Δεν το συζητάω καν. Mega Drive 2. Και δίπλα ακριβώς η έκδοση μπορεί να φαίνεται ένα απλό PlayStation 3, αλλά δεν είναι απλό PlayStation 3, είναι Black Edition. Γι' αυτό βλέπεις ότι δεν έχει κανένα. Ναι. Ούτε μπροστά, οτιδήποτε. Ακριβώς. Εδώ πέρα είναι μαύρο. Ακριβώς, τελείωμα. Λέγεται Black Edition. Πήγαν πάρα πολύ λίγα κομμάτια στην Ιαπωνία. Και θα σου πω ποια είναι η διαφορά με τα υπόλοιπα. Ότι είναι το μοναδικό μηχάνημα η Black Edition που έχει hardware το να παίξει PlayStation 1 και PlayStation 2. Τι μου λες τώρα! Είναι το μοναδικό. Και οποιαδήποτε έκδοση, είτε Ιαπωνική, είτε Ευρωπαϊκή, είτε Αμερικάνικη. Είναι region free, όπως είναι όλα. Και βλέπω έχει 4 USB. Ακριβώς. 4 στήρες πια ναι. USB. Όχι 2 όπως τα άλλα. Ας δούμε και κανένα παιχνιδάκι για PlayStation 3. Θα μείνουμε εδώ στις εκδόσεις συγκεκριμένες που δεν έχουν κυκλοφορήσει ποτέ, μα ποτέ όμως. Μιλάω ειλικρινά, εκτός Ιαπωνίας πάλι. Κολλημένη κατηγορία. Το Metal Gear Solid το 4, το Steelbox που δεν ήρθε ποτέ. Το βλέπουμε κιόλας. Στην Ευρώπη. Δεν ξέρω γιατί δεν ήρθε ποτέ. Περίεργο. Κοζίμα. Θεός. Και έχει παραπάνω το αν θυμάσαι, αν αφήσει το παιχνίδι να μην παίξει καθόλου. Ναι. Κάποιε διαφημίσει, κάποια commercial περίεργα σε HD. Τα έχει όλα συγκεντρωμένα εδώ. Κάποια bonus τέλος πάντων πώς φτιάχτηκε το Blu-ray. Ninja Gaiden 2. Και αυτή μια πάρα πολύ σπάνια έκδοση. Yeah. Τι να πρωτοπώ. Original soundtrack. Το παιχνίδι. Guide είναι... είναι αυτό. Ναι, είναι ένα μικρό guide. Έχει την ιστορία της σε μάγκα. Στα ιαπωνικά βέβαια. Ακριβώς, ναι. Κάποιες ταυτότητες των χαρακτήρων. Αχ, τι ωραία που είναι αυτά. Όλες τις ταυτότητες των χαρακτήρων. Αυτό είναι για το κινητό. Για το κινητό και βλέπουμε εδώ τα σεράκια που έχει. Εδώ πέρα βλέπουμε. Αυτή είναι από το Collectors του Hitman Absolution. Ακριβώς, ακριβώς. Killbox και Resistance 3. Killzone Steelbox το 3, Prince of Persia The Forgotten Sons Steelbox. Σε Steelbox λοιπόν, το Gran Turismo 5 η συλλεκτική έκδοση ναι, στα ελληνικά. Tomb Raider, Fear 2, Borderlands 2, Bioshock 2. Λέω είσαι fan του Bioshock πολύ. Ναι, ναι, ναι.
Κένεν Lynch. Α, πολύ ωραία παιχνιδάρα. Little Big Planet, Resistance 2, για μένα το καλύτερο της σειράς. Metal of Honor, εδώ βλέπουμε όλα τα Guitar Hero. Soul Calibur, το 4, GTA, Lost Planet 2, Fear, πριν είδαμε και το 2, Time Crisis, μου άρεσε πολύ στο PS2 το Time Crisis. Red Dead Redemption, βλέπω όλα τα Uncharted έχεις εδώ πέρα, Resident Evil 6, God of War, το τελευταίο God of War, το Ascension, The Walking Dead, Battlefield Bad Company 2, πολύ πολύ ωραίο, και άλλο ένα παιχνιδάκι. Και άλλο ένα παιχνιδάκι που θα ήθελα να δείξω, που δεν κυκλοφόρησε σχεδόν καθόλου, όποιος ξέρει το μαγκά το συγκεκριμένο, το Extreme Stage, το D, είναι ένα μαγκά με το συγκεκριμένο Toyota που κάνανε drift. Έχει βγει μόνο για την Ιαπωνία, έμεινε στην Ιαπωνία και φαίνεται. Είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, δριφτάρει συνέχεια και άλλες ιαπωνικές εκδόσεις που ουσιαστικά δεν έχουν έρθει στην Ελλάδα. Κάποια παιχνιδάκια για το Dreamcast. Θα δείτε εδώ για το Street Fighter. Μία έκδοση είναι αυτή. Για να δούμε. Άλλη μία έκδοση δεν είναι αυτή. Δεν την γνώριζα αυτή την έκδοση. Άλλη μία έκδοση είναι αυτή. Βλέπουμε κάποια παιχνίδια στα Mega CD. Sega Saturn. Virtua Fighter Remix. Virtua Fighter το 1. Virtual Fighter το 2, Virtual Fighter Kids, τα παιδιά του. Ναι. Την αγαπημένη μου σειρά, όλα αυτά εδώ είναι της SNK, The King of Fighters. Είναι το 98, το 97, το 96, το 95, το 94. Και αυτό βλέπουμε... στο 90. Όχι, εντάξει, δεν έχει παρακάτω. Βλέπουμε κάποια παιχνιδάκια Atari Lynx, τα οποία τα συγκεκριμένα δεν τα έχω ανοίξει ποτέ μου για συλλεκτικούς καθαρά λόγους. Και όμως υπήρχε για τη συγκεκριμένη έκδοση Golden Axe για Golden Sun. Α, για την κονσόλα που μας έδειξες πριν. Ακριβώς. Το κεφάλι του Lego, ας ανοίξουμε τι έχει μέσα. Βλέπουμε πάρα πολλά χήμα κασετάκια, πάρα πολλά χήμα κασετάκια από όλες τις κονσόλες. Genji, η ιαπωνική έκδοση του Genji. God of War 3. Ναι, Ninja Gaiden, God of War, η Collection. Εκδόση του World of Warcraft. Ναι. Diablo. Όλα του 3. Το Diablo. Κάποια παιχνιδάκια PlayStation 2. 3DS παιχνίδια. DSi. Αυτό εδώ πέρα τι είναι? Είναι ένα παιχνίδι με κάρτες, ναι, το οποίο το συνδέεις με την κάμερα του PlayStation 3 και οι χαρακτήρες ουσιαστικά ζωντανεύουν και μπαίνουν στο PlayStation 3. Augmented reality θες να πεις. Ακριβώς. Xbox 360 παιχνιδάκια. Η Xbox και Wii. Η Wii, NES, Nintendo 64. Για Game Boy Advance, όλα τα Mario. Dreamcast, η απλή ευρωπαϊκή έκδοση. Το GameCube. PlayStation 1. PlayStation 2, τη FAT έκδοση, Slim έκδοση, και PSP, Nintendo DS και Atari 2600. Το WWE! Το Collector Edition. Το Ring. Από το 2009 ήταν, ναι, αυτό. Ναι, το 2009 ήταν αυτό. Το θυμάμαι. Αυτό ήταν το χειριστήριο του Neo Geo της κονσόλας που ήταν πριν. Τεράστιο. Είναι πολύ μεγάλο. Atari χειριστήριο. Για καρτούλα, μνήμης, Dreamcast, έχουμε τη δόνηση του Dreamcast. Τώρα εξήγησε μας τι είναι αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα. Αυτό παιδευόμουν περίπου από το 2009, μου πήρε σχεδόν 4 χρόνια να κάτσω να το φτιάξω. Το έχω φτιάξει μόνος μου, από το παραμικρό δέντρο μέχρι το σπιτάκι, οτιδήποτε είναι φτιαγμένο στο χέρι. Είναι μια μικρογραφία μιας πόλης στην Ιαπωνία. Απλά επειδή τα σπίτια όλα από την Ιαπωνία, τα έχω πάρει όλα από την Ιαπωνία, προσπάθησα να κάνω κάτι έτσι, ένα χωριό, μια μικρή κομμόπολη στην Ιαπωνία. Με ευχαρίστησή μου πήγα πολλές φορές στην Ιαπωνία για να φέρω πρώτα πολλά πράγματα. Δηλαδή όλα τα τρένα, τα σπίτια, άμα δεις, ακόμα και τα αυτοκίνητα είναι ιαπωνικού τύπου. Τώρα θα παίξουμε Final Fight με τον Διονύση. Για πες μου λίγο. Όλα αυτά τα ιαπωνικά που μας έδειξες, ναι, όλες τις κονσόλες, θα γίνει, πού τα βρήκες? Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία στη ζωή μου, ναι, να ταξιδέψω πάρα πολλές φορές στην Ιαπωνία. Σε ποια πόλη πήγες? Συγκεκριμένα στην Οζάκα της Ιαπωνίας. Ναι. Μια από τις μεγαλύτερες πρωτεύουσες, η δεύτερη πρωτεύουσα συγκεκριμένα της Ιαπωνίας μετά το Τόκιο. Συγκεκριμένη περιοχή που έχει μόνο με μαγαζιά video games, ίσως πολλοί να το ξέρουν από τα βιντεάκια που έχουν σηκώσει πολύ στο YouTube, είναι από την Den Den Town, έτσι την ονομάζουν στα αγγλικά, Νιχόμπαση στα ιαπωνικά. Έχει πάρα πολλά μαγαζιά με arcade κονσόλες, retro κονσόλες. Retro. Ναι, ακριβώς. Τώρα θα παίξουμε Grand Turismo 5 με τον Διονύση. Εγώ κάθομαι στην τιμονιέρα του, τη Logitech G25. Για να πάμε πίσω σου.
Επειδή έχασα. Εντάξει, έχασα τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Άφησε το πάντων, το ξαναλέω πάλι. Το δωράκι από μένα, ναι. Ένα παιχνιδάκι για 32 επί. Το Virtual Racing Deluxe VR. Η ιαπωνική του έκδοση. Ορίστε από μένα για σένα. Είσαι πολύ καλό. Thank you. Τίποτα. Όχι, αλήθεια, δεν ζάγει. Δεν πειράζει. Για τα τελευταία παιχνίδια σήμερα που θα παίξουμε είναι το NBA Jam, το οποίο έχει κυκλοφορήσει και παλαιότερα για Super NES και Mega Drive. Τώρα θα παίξουμε την έκδοση για PS3. Θα παίξουμε δημοκρατικούς με ρημπουμπλικανούς. Θα προσπαθήσουμε. Εσύ παίξε μπους. Republican vs. the Donkey. Καλά και να την αρχίσαμε. Τρίγωνο κάνεις. Yes, there was a ref in the original game. You're right. Λοιπόν, έχεις τους κόκκινους, ας το πω έτσι. Rebound. Ένα μόνος του. Here's the U. On fire, κατάσταση. Όχι, ρε, πώς. Όχι, έλειξες. Δυστυχώς έχασες, δυστυχώς κερδίσανε και στην πραγματικότητα έτσι είναι η κατάσταση. Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ που συμμετείχες και στο G-Maniacs. Σου κάνουμε δώρο αυτή την μπλούζα. Είναι μια μπλούζα από το Silent Hill Shattered Memories, προσφορά της Zegetron. Αυτή την εβδομάδα είσαι ενάντια στον Κώστα. Ο Κώστας είχε μεγάλη συλλογή, είδαμε και διάφορα μηχανήματα. Είχες και εσύ μια πολύ καλή συλλογή. Καλή επιτυχία με τον διαγωνισμό. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ πολύ που ήρθατε στο σπίτι μου. Ευελπιστώ να τα ξαναπούμε πάλι από κοντά. Λέει σύντομος. Είδαμε λοιπόν και τη συλλογή του Διονύση μόλις βγήκαμε από το σπίτι του. Μην ξεχάσετε να ψηφίσετε τον νικητή στη σελίδα μας στο Facebook και θυμίζουμε ότι ο νικητής κερδίζει μία φιγούρα από το Figures World.